Καλησπέρα σας. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριοι πρόεδροι των οργανισμών του Δήμου Χανίων, κύριοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στο ιστορικό καφέ της πόλης μας και το μοναδικό στην Ελλάδα, το μοναδικό που έχει μείνει. Να καλωσορίσω τον Μένιο Σακελαρόπουλο, έναν συγγραφέα πασίγνωστο. Από ό,τι έχουμε την τύχη και την τιμή να βρίσκονται στο χώρο δύο άνθρωποι από δύο διαφορετικούς χώρους. Ο ένας να έχει γράψει το βιβλίο και ο άλλος να παρουσιάζει το βιβλίο. Ο Μιχάλης Σοεράκης, ένας άνθρωπος της τέχνης, που έχει διαπρέψει και διαπρέπει, και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να το πούμε, πρωταγωνιστεί σε μια ταινία που δεν πρέπει κανείς να μην τη δει. Είναι το Βουζερίτσι Τζάνης του μεγάλου Μανούσου Μανουσάκη. Δεν κάνω διαφήμιση. Αυτά πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται τα πράγματα και οι άνθρωποι που βγάζουν τον τόπο έξω από τον τόπο τους. Να ευχαριστήσω για αυτήν τη συνεργασία τις εκδόσεις Ψυχογιός, το βιβλιοπωλείο Ηλιάκη, τη Μαρία και το Στέλιο. Να ευχαριστήσω το Δήμο Χανίων για την αρρωγή του, για την υποστήριξη του σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, την Περιφέρεια Κρήτης, τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, τους εκπροσώπους έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου Ελλάδος και εξωτερικού που πάντα στηρίζουν όλα τα πολιτιστικά δρόμενα αυτού του χώρου. Για φέτος, στον αριθμό πιάσαμε τα 28 εκδηλώσεις, οι οποίες, όπως λέει και το Υπουργείο Πολιτισμού, είναι το μοναδικό ιστορικό καφέ στην Ελλάδα που κάνει τέτοιες εκδηλώσεις. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς από καρδιάς που στηρίζετε αυτές τις εκδηλώσεις, όπως επίσης και στους ανθρώπους που είναι πίσω από αυτές και εργάζονται για να μπορούν να βγουν αυτές οι βραδιές σωστά. Είναι ο Γιάννης ο Μπουζάκης, ο Παύλος ο Μπουζάκης, ο Στέλιος Αγγελάκης που είναι απόψε κοντά μας, ο Αντώνης ο Παπαδεράκης που μας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να βιντεοσκοπεί την εκδήλωση, αλλά όπως και όλες οι υπόλοιπες εκδηλώσεις είναι σε ζωντανή σύνδεση μέσω του διαδικτύου από την ιστοσελίδα μας, το www.kiposcafe.gr. Από όλο το πλανήτη μπορεί κάποιος να μπει μέσα στη σελίδα και να δει αυτή την εκδήλωση. Για μια ακόμα φορά σας ευχαριστώ όλους και για την απόψηνή σας προσέλευση εδώ. Ο λόγος στη Μαρία. Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου που ανταποκριθήκατε για άλλη μια φορά στο κάλεσμα της βιβλιοπολικής σε άλλη μια παρουσίαση βιβλίου. Ένας πολύ αγαπημένος προσωπικά συγγραφέα του κ. Μένιου Σακελαρόπουλου. Κύριε Σακελαρόπουλε, δεν μου αρέσουν καθόλου τα αθλητικά. Μου αρέσετε όμως πολύ εσείς. Μου αρέσει πάρα πολύ τα συγγραφέα. Έχω διαβάσει και τα 12 βιβλία του. Να του πω να τον συγχαρώ για την μεταγραφή που έκανε. Να τα λέω. Για τη μεταγραφή που έκανε στο Ψυχογειό, γιατί είναι ένας συλλογικός οίκος που θα εκτιμάξει το ταλέντο του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να τον ακούσετε, να τον απολαύσετε και να απολαύσετε και το βιβλίο του. Θέλω να μου πεις όμως για ποιο λόγο είχες αυτό το βιβλίο και έφτασες να διαβάσει 12 βιβλία. Δεν ξέρω πολύ κόσμο που φτάσεις και τα 12. Για ποιο λόγο. Είμαι δύσκολο, δεν μάθω, ξέρω. Διάβασα πρώτα το Μαύρο Κάμισα, ένα βιβλίο που αναφερόταν στην Κρήτη. Δεν σας ήξερα καν, καθόλου. Ούτε μου λέγεται τίποτα το όνομά σας. Καθόλου, αθλητικά. Διαβάζοντας τις πρώτες 10 σελίδες, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ξαναγύρισα να δω τον συγγραφέα. Ενδιαφέρον. Μετά ρώτησα τον σύζυγο ποιος είστε, που είναι πολύ καλά ενημερωμένος για το θέμα των αθλητικών. Και μου είπε το ποιόν σας. Σας είδα μετά και στην τηλεόραση, δεν σας το έκανα, σας πω την αλήθεια. Δεν μπορούσα να φανταστώ για εμένα, ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα αθλητικά, ότι μπορεί να γράφει με τόση αισθησία, τόσο πολύ ωραία τα βιβλία του. Διάβασα λοιπόν και τα 12
Και θεωρώ ότι το σημάδι, ίσως επειδή εγώ έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία που με άνοιξε περισσότερο, γιατί μιλάει για την ανατροπή που θα δείτε όλοι στο βιβλίο, μιας ζωής με τους καλύτερους ιονούς πώς μπορεί να ανατραπεί. Αλλά αυτό που με έκανε φοβερή εντύπωση είναι η έρευνα που έκανε στα μεγαλύτερα σοφρονιστικά ιδρύματα της χώρας και τα έδωσε με τέτοιο τρόπο που θεωρώ ότι το καταπάσει το βιβλίο αυτό, η έρευνα του και μόνο, εκτός από την ιστορία του, στα δυνατότερα της χρονιάς. Εγώ φταίω από το βιβλίο και για να μην το πω. Απολαύστε με. Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του βιβλίου, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι του Μένιου Σακελαρόπουλου, αν περισσεύσει κανένας πρέπει να είναι ο κόσμος, χαίρομαι πάρα πολύ που η παρουσίαση αυτού του βιβλίου γίνεται σε μία εστία πολιτισμού, όπως είναι ο Κύπρος. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, όμως πρέπει να είμαστε πραγματικά περήφανοι για αυτό που έχει φτιάξει εδώ ο Βασίλης ο Σκατάιτρας και να γίνονται πολλαπλές εκδηλώσεις σε έναν χώρο πραγματικά πολιτισμένο. Τώρα κανονικά εγώ θα έπρεπε, επειδή δεν είμαι παρουσιαστής βιβλίων, εγώ συνήθως διαβάζω βιβλία, ως ηθοποιός που είμαι, κανονικά έπρεπε να σας πω, κυρίες και κύριοι, ο Μένης Αγγελαρόπουλος, για να τελειώσει η αποστολή μου εδώ και να μην αγχώνομαι το τι θα πω, που θα προσπαθήσω να το σχεδιάσω βέβαια κάπως, γιατί δεν είμαι τόσο του γραπτού λόγου όταν έχω δίπλα μου φίλους. Όταν δεν γνωρίζω κάποιον, για να μην να το σκέψω, τότε θα καθίσω και θα ασχοληθώ με το γράψιμο. Ο Μένιος είναι φίλος, σμίξαμε πριν από 5-6 χρόνια στο Ρέθυμνο, όταν και εκεί έκανα τον ένα τους παρουσιαστές στο βιβλίο «Τα δύο μαύρα κάμισα», το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το βιβλίο αυτό το οποίο γράφει και που έχετε στα χέρια σας ή θα αγοράσετε, είναι το 12. Ο Μένιος είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό ως αθλητικογράφος. Έτσι το ξέρει ο κόσμος. Δεν ξέρει όμως το ταλέντο της γραφής που έχει όταν καταπιάνεται με ειδικά θέματα. Για όσους δεν γνωρίζουν το Μένιο, να σας διαβάσω δύο φράγματα εδώ πέρα. Ο Μένιος Αγγελαρόπουλος παλεύει με τις λέξεις και τη δημοσιογραφία 35 χρόνια, όταν ξεκίνησε στο ΦΟΣ μαθητής Λυκείου ακόμα. Σπούδασε αστυνομική Φράκης, αλλά άφησε για άλλους νόμους και αστυνόμους για να τους ξαναβρει στα μυθιστορήματά του. Μύρισε το μεδάκι της εφημερίδες «Βραδινή», «Έθνος», «Ελεύθερος τύπος», «Αθλητική», «Sport Time», «Derby», στα περιοδικά «Εικόνες», «Μήτρο», «Ακτίβ», «Επίκαιρα». Ταξίδευσε στα Ερτζιανά Έρα, «Sport FM», «Σέντρα FM», ενώ από το 1992 είναι στο Mega Channel. Έκανε 3 φορές τον γύρο της Ευρώπης, φτάνοντας μέχρι τη Νότια Αφρική, με εκατοντάδες ρεπορτάζ και μεταδόσεις και χιλιάδες βίντεο. Είναι μέλος της SEA και του ΨΑΤ, από τον οποίο έχει βραβευτεί 3 φορές για τηλεοπτικά ρεπορτάζ. Η παγίδα των χρωμάτων, που ήταν το προηγούμενο του έργο, τα 20 χρόνια ταξίδια, The Game Boy, το μοιραίο 10, θα πεθάνεις ρε, η νύχτα της Λόρας, μαύρο φιλί, φεγγάρι από πέτρα, δύο μαύρα πουκάμισα, πορφυρός κώδικας, ένοχες ζωές, όλα αυτά τα βιβλία ήταν από τις εκδόσεις Λιβάνι και βεβαίως πήρε και αυτό στη χρυσή μεταγραφή με πολλά χρήματα. Μόνο για 1 εκατομμύριο ευρώ που θα πήρε στις εκδόσεις Ψυχογιός και είμαι σίγουρος ότι οι εκδόσεις του ψυχουργείου
πραγματικά έκανα μια σπουδαία μεταγραφή στην οικογένειά τους. Έχει εκδώσει επίσης μια ημερολογιακή έκδοση με τίτλο «Ολυμπιάδα, Ιστορία και Τρίλη» και συνεχίζει να ταξιδεύει, να ονειρεύεται, να χαμογελά, να σαρκάζει και να αυτοσαρκάζεται, όπως χαρακτηριστικά λέει ο ίδιος. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ο Μένιος είναι ένας περίεργος άνθρωπος. Βέβαια, βαθιά ποτισμένος από την διαδρομή του που μέσα από το ρεπορτάζ δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει κανείς το ρεπορτάζ ως αρχηγράφος με το ρεπορτάζ το οποίο κάνει γράφοντας ένα βιβλίο. Ο Μένιος πάει στην ιστορία και πάει με ένα πολύ ευαίσθητο τηλεοπτικό φακό, θα μπορούσα να πω, όπου ξέρει να κάνει το zoom σε πολύ ευαίσθητες και τρυφερές ιστορίες που καταπιάνεται. Και αυτό είναι πραγματικά για μένα που τον κάνει πιο ιδιαίτερο συγγραφέα. Η ιστορία του βιβλίου είναι πολύ απλή, μα και δύσκολη. Πόσες φορές άραγε δεν έχουμε αναρωτηθεί όλοι μας ή δεν έχουμε πει για κάποιους άλλους, ενδεχομένως και για τους εαυτούς μας, φταίει η κακιά η ώρα. Αχ, και γιατί το έκανε αυτό το συγκεκριμένο δευτερόλεπτο. Αλλά αυτό έγινε. Έτσι λοιπόν, οι ήρωες, οι κεντρικοί ήρωες του βιβλίου του Μένιου, που είναι ο Στέφανος και η Ελβίρα, δύο νέα παιδιά, σε δύο διαφορετικές σχολές που τους ένωσε μία πόλης που είναι η Πάτρα από διαφορετικά σημεία τα δύο αυτά παιδιά που ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλο πολύ και μέσα από αυτό τον έρωτα βγαίνει και η τραγωδία, η πραγματική τραγωδία του βιβλίου. Θα ήθελα να σας διαβάσω, γιατί είναι πολύ καλύτερο από το να σας διηγούμε εγώ, κάποια κεφάλαια μέσα από το βιβλίο αυτό. Είπαμε, είναι η Ελβίρα, η πρωταγωνίστρια, και ο Στέφανος, ο πρωταγωνιστής. Λέει λοιπόν. Όπου ο Στέφανος είναι 20 χρονών παιδί, από την Αθήνα πηγαίνει στην Πάτρα με τρομερές προοπτικές φοιτητής ιατρικής. Με ένα σπίτι που έχει οικονομική ευμάρεια και χτίζει όλα πάνω στον Στέφανο, 20 χρονών παιδί. Άρα, για να μπει στην Αφρική, έχει κάποια υποδομή, κάποιο επίπεδο, κάποιο πνεύμα. Η Ελβίρα είναι από τον Πύρναγο, 20 χρονών γι' αυτό, γιατί τα σκάλα, με ένα σπίτι με πάρα πολλές δυσκολίες, έφτασε αίματα να τη στείλει στην Πάτρα να σπουδάσει. Ο πατέρας είναι καθετζής και τα δύο παιδιά. Εκεί στην Πάτρα είναι μαζί. Χτίζουν όνειρα και προσπαθούν να ονειρευτούν μαζί το μέλλον. Σε αυτό το όνειρο λοιπόν και σε αυτό το σμίξιμο της Ελβίρας και του Στέφανου γίνεται ένα πάρτι. Από εκεί ουσιαστικά ξεκινάει η ιστορία. Ξεκινάει πιο μπροστά βέβαια, αλλά εγώ εστιάζω το κακό που έγινε σε αυτό το πάρτι. Μπαίνοντας στο σπίτι με δυο μπουκάλια βότκα, δύο ουίσκι και ένα τσίπουρο ο Στέφανος, αναζήτησε την Ελβίρα μέσα σε ένα τσούρμο ανθρώπων που χόρευαν εκστασιασμένοι, φιλιόνταν, χαγιατίζονταν, γελούσαν, φόραζαν δυνατά τους στίχους των τραγουδιών. Όταν δεν μπόρεσε να την εντοπίσει, πήγε προς τα μέσα δωμάτια, υποθέτοντας ότι κάτι θα ψάχνει. Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα, όπως βρέθηκε στο διάδρομο, ένιωσε μια έκρηξη στην καρδιά και ένα απίστευτο ερεθισμό των νεύρων, όταν την είδε στην κουζίνα κολλημένη στο ψυγείο να φιλιέται με τον Άγιο. Κέταξε μια βραστίνια, σήκωσε το χέρι
και τον προσκύρωσε με δύναμη στα κεφάλια της Ελβίρας και του Σιμπητική. Ευνηδιάστηκαν και οι δύο από το δυνατό χτύπημα και βρέθηκαν στο πάτωμα. Δεν τους έλυσε και έτσι ή αλλιώς πολύ ζαλισμένη που ήταν η Ελβίρα. Δεν πρόλαβε να αποσώσει τη φράση της, όταν το δεξί χέρι του πολύ γυμνασμένου Στέφανου έπεσε με δύναμη στο πρόσωπό της. «Ψούλα, ξεφτυλισμένη, βρώματη», φώναξε τη στιγμή που το αίμα έφευγε σαν ένα κορμιδικό γιάκι από τη μύτη και τα κύλη της. Ο Άκης πετάχτηκε σαν εδατήριο από το βάζον και έσπρωξε με δύναμη τον Στέφανο, που έκαλε ένα άγριο κορμιτό καθώς έπεσε με πάταγο στο καλοριτέρ της κουζίνας. Χρησιμοποίησε όση δύναμη είχε και είχε πολύ. Σηκώθηκε και πουλουριάστηκε πάνω στο σώμα του Άκη που ταλαντεύονταν στον αέρα. Οι δύο άντρες άρχισαν να χτυπιούνται, πότε όρθιοι, πότε στο πάτωμα, με την Ελβίρα να βγάζει μια σπαραχτική κραυγή και να φωνάζει βοήθεια. Στέφανος και Άκης πάλευαν πια στο διάδρομο, φτάνοντας ως το σαλόνι και παρασύροντας ό,τι έβρισκαν μπροστά του. Μάλιστα χτυπώντας με την πλάτη στην πόρτα του σαλονιού, ο Στέφανος πέταξε στο πάτωμα ένα τραπεζάκι γεμάτο από ποτήρια. Όλοι ήταν σοκαρισμένοι, αλλά μερικοί άντρες αντέδρασαν γρήγορα. Ο Αχιλλέας πρώτα και έπειτα ο Ιάκωβος, ο Φάνης και ο Νίκος μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν, προσπαθώντας να κινητοποιήσουν τον Στέφανο που ήταν εκτός εαυτού. Και τότε έγινε μια ανεπίτρεπτη κίνηση από τον Άκη. Βλέποντας τους τέσσερις άντρες να κρατούν ακινητοποιημένο τον Στέφανο που δεν μπορούσε πια να αντιδράσει, τον χτύπησε με τη γροθιά του στο πρόσωπο. Κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει αν πάρευαν και οι δυο τους, αν και ήταν και ο ίδιος και ο δύναμος. Οι τέσσερις φίλοι άρχισαν να βρίσκουν τον Άκη, πανερά μεθυσμένος και αυτός. Και τότε ο Στέφανος μάζεψε όσες δυνάμεις είχε, ξέφυγε από την επιχείρηση και όρμησε ξανά στον αντίπαλό του, τον οποίο θεώρησε άνοντο. Δεν σκεφτόταν πλέον λογικά, είχε αφηνιάσει και λειτουργούσε απολύτως ανεξέλεκτα. Ενιοθεωρική και μίσουση. Ξεκίνησαν όπως ένας ποταμός του χειμώνα έπειτα από έντονη νεροποντή. Η εικόνα του φιλιού που είδε στην κουζίνα και απελευθέρωσε όλη την οργή του προκάλεσε βαθιά πληγή στα σωτικά του. Άρπαξε από το τραπέζι με τα φαγητά ένα μαχαίρι με το οποίο έκοβα λουκάνικα και χωρίς καν να σκεφτεί, άλλωστε δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα εκείνη τη στιγμή, έμπηξε με δύναμη στην κοιλιά του Άγη που έπεσε στο πάτωμα σαν άγριος εκεί. Με τα δύο χέρια κολλημένα στο σημείο της μαχαιριάς. «Στέφανε, τρελάθηκες, τι κάνεις?» ακούστηκε ανατριχιαστική και πορεμένη κραυγή της συγκλονισμένης Ελβίρας που έφτασε σε απόσταση αναπνοής από τον Στέφανο με σκοπό να το συγκρατήσει. Εκείνος, κρατώντας ακόμα το δεξί του χέρι, το ματωμένο μαχαίρι, το σήκωσε τρεμάνοντας προς το μέρος της, εξακολουθώντας να μην συνειδητοποιεί το παραμικρό. Η μαχαιριά την πήρε στο αριστερό μάγουλο. Έκανε μια ελαφριά στροφή γύρω από τον εαυτό της και σωριάστηκε ματωμένη με τις αισθήσεις της να χάνονται μέσα σε δευτερόλεπτα. Αυτή η αγαπητή φίλη και φίλες είναι η στιγμή, η μοιραία στιγμή. Εάν θα ήθελε κάποιος να κάνει το ψυχογράφημα, ας το πούμε έτσι, αυτού του ήρωα, ας το λέμε ήρωα, εντός αγωγικών, είναι ήρωας όμως, μέσα στο βιβλίο, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Στέφανος, καταγόμενος από μία αστική τάξη, ο πατέρας του είναι, δουλεύει στα καράβια, βγάζει πολλά χρήματα και εδώ είναι το σπάνιο του πατέρα, γιατί και αυτός κάνει την δική του τη ζωή εκεί που βρίσκεται. Και αναφέρεται λεπτομερώς μέσα στο βιβλίο για να αποενοχοποιηθεί, μη βλέποντας το παιδί του, πίστευε ότι με το να στέλνει χρήματα και να το χτυπάει συνεχώς στη μάνα του και στον ίδιο, ότι είναι μια χαρά απέναντι στο παιδί του, γιατί αυτός είναι ο σωστός τρόπος να μεγαλώσει τα παιδιά σου. Δεν ήξερε ο ανόητος ότι τα παιδιά πάντοτε είχαν και έχουν ανάγκη την ανθρώπινη παρουσία. Ότι έχουν ανάγκη την ώρα και τη στιγμή που τα ίδια τα παιδιά θέλουν τον πατέρα και τη μάνα δίπλα τους.
και όχι να τα μεγαλώνει κάποιος άλλος, να τους τα παραδίδει παρκαρισμένα, έτοιμα για να συνεχίσουν τη ζωή τους. Προφανώς, όλος αυτός ο εσωτερικός κόσμος να λειτουργήσε σε αυτόν τον ιερό, τον Στέφανο. Τώρα, το ερώτημα είναι το εξής. Η Ελβίρα, η άλλη ηρωίδα, έκανε μία πράξη συνειδητή, είχε τίποτα με τον Άγιο. Από ό,τι παίρνει στο βιβλίο, καμία σχέση. Λειτουργήσε το ποτό. Και όχι μονάχα το ποτό στην κοπέλα, αλλά στον Άγιο λειτουργήσε και άλλη μία ουσία, που την τελευταία στιγμή του την έδωσε ένας φοιτητής του για να είναι πιο δυνατός. Και εννοούμε ουσία ναρκωτική. Να λοιπόν πώς μπορεί δύο άτομα να παρασυρθούν σε πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν δύο νέα παιδιά που σπουδάζουν, που έχουν πάρει τη ρότα της ζωής τους και προχωρούν. Η ζωή του Στέφανου καταστρέφεται. Η μάνα του είναι η μόνη συμπαραστάτης στην πορεία του παιδιού της, που το λατρεύει, το αγαπά. Ο πατέρας βρίζει και αναθεματίζει γιατί τα χρήματά του δεν πιάσουν τόπο. Και να πάμε τώρα σε μία άλλη σελίδα, τη 47. Αφού πρώτα ο Στέφανος συλλαμβάνεται και βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα. Παιδί μου, πρέπει να σου πω με πόνο ψυχής, πίστεψέ με, ότι ο νεαρός με τον οποίο μαλώσατε έχασε τη μάχη. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ότι ο Στέφανος δεν άκουσε ούτε μία λέξη από τις επόμενες που του έλεγε ο αστυνόμος. Λες και τον έσπρωξε ένα γιγάντιο χέρι από αυτά που μετακινούσαν βράχια στη μυθολογία. Βρέθηκε γονατισμένο στο πάτωμα, ανήμπορος να ελέγξει οποιαδήποτε αίσθησή του. Το κύκλωσαν λιγμοί όταν ο ίδιος, νερό που έπεφτε από ψηλά βράχια για να αυτοκτονήσει. Ο Ευάγγελος Σιδηρόπουλος, πατέρας ο ίδιος δύο νεαρών, έμπειρος αξιωματικός, σηκώθηκε από την καρέκλα του, έσκυψε και αγκάλιασε τον Στέφανο που έκλαιγε πια βοερά. «Παιδί μου, είσαι καλά. Θέλεις λίγο νερό?» Ο καταρακωμένος νεαρός έκανε μια σοβαρή προσπάθεια να αρθρώσει μια λέξη. Να πει έστω ναι, αλλά ήταν αδύνατο. Οι λέξεις είχαν φρακάρει στη στοματική κοιλότητα και έτσι εχμάλωτες, αλυσοδεμένες, αδυνατούσαν να δουν. Κατάφερε μόνο να γνέψει καταπληκτικά. Εκεί λοιπόν για πρώτη φορά συνειδητοποιεί ότι ένα παιδί της ίδιας ηλικίας μέσα από αυτή την κακιά στιγμή του έχει αφαιρέσει ο ίδιος τη ζωή του και ότι έχει προκαλέσει ένα βαθύ τραύμα που θα σημαδεύει σε όλη τη ζωή την αγαπημένη του, την Ελβίρα. Η περιπέτεια του Στέφανου γνωστή από εκεί και μετά. Περνάει από σκληρές φυλακές, από συμπεριφορές που ούτε καν θα μπορούσε να ονειρευτεί εάν πραγματικά είχε τη σωστή διαδρομή μέσα από την ηθική του. Ακολουθούν η Αυλώνα, τα Διαβατά και οι αγροτικές φυλακές της Κατσαβέτιας. Σε κάθε φυλακή και μια μεγάλη ιστορία με συμπεριφορές που λίγο ως πολύ τις έχουμε ακούσει ή ενδεχομένως να τις έχουμε δει σε κάποια τηλεοπτική οθόνη μέσα από έρευνα και ρεπορτάζ. Όμως, εάν διαβάσετε το βιβλίο, εδώ ο Μένιος πραγματικά είναι καταπληκτικός. Φωτίζει απίστευτες πτυχές, άγνωστες πτυχές, αδημοσίευτες πτυχές των ανθρώπων που ζουν σε αυτά τα εντός εγωγικών ιδρύματα. Το τι υφίσταται ο Στέφανος μέσα σε αυτές τις φυλακές από συγκρατούμενους του. Όμως,
το μεγαλείο αυτού του ανθρώπου θα φανεί ακριβώς εκεί. Ενώ τον έχει αποπέμψει ο ίδιος του ο πατέρας και όχι η μάνα του, εκεί θα κερδίσει ό,τι δεν είχε κερδίσει τα 20 του χρόνια έξω από τα κάγκελα της αλλαγής. Σιγά σιγά καταφέρει να κερδίσει όλους τους συγκρατούμενους, τους ανθρώπους που είναι δίπλα. Μια πανσπερμία ανθρώπων από όλα τα μήκη και πλάτη της φιλίου, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας από πλευράς παραβατικότητας. Εκεί ο Στέφανος θα είναι ο Άγιος Στέφανος των φυλακών. Πολλές φορές δίνει τα ίδια του τα ρούχα που φέρνει η μάνα του, μια πονεμένη μάνα, για να είναι στα ζεστά και στην κάποια σχετική άνεση. Τα ρούχα αυτά τα μοιράζει στους κρατούμενους του. Δίνει το φαΐ που φέρνει η μάνα του. Και έτσι λοιπόν κερδίζει την απόλυτη εμπιστοσύνη των φυλακισμένων με πολύ δυνατές ιστορίες που πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω και αν θα κάνουμε και αποκάλυψη όλου του βιβλίου, νομίζω ότι δεν θα αγοράσει το βιβλίο. Έχω μια μαεστρία, είναι ένας παραμυθάς. Θα μπορούσα να σας παραμυθιάσω εδώ πέρα τώρα με όλη την ιστορία του βιβλίου και να μην αγοράσετε κανένα βιβλίο και έτσι να αποκαλύψουμε. Λοιπόν, η μάνα του περνάει πολλά. Πεθαίνει. Πεθαίνει από τον καημό της. Ο καρκίνος ήταν η αρρώστια, αλλά αυτός είναι ο βαθύς πόνος της μάνας. Έβγαινε με ένα βαθύ πόνο και με μία πλήρη εγκατάλειψη από τον πατέρα. Τώρα θα μου πείτε, αυτοί οι δύο άνθρωποι, μάλλον ο δεύτερος άνθρωπος της ιστορίας, η πρωταγωνίστρια, η Ελβίρα, τι γίνεται. Αυτό ήτανε, ερωτηθήκανε, φιληθήκανε, μαγειρωθήκανε και τελειώσανε. Όχι βέβαια. Συναντιόνται πάρα πολλές φορές στα όνειρά τους. Ο καθένας με το δικό του τρόπο. Παρά το ότι ο Στέφανος σε ένα πρώτο επισκεπτήριο στην φυλακή αρνείται να τη δει, που πήγε η Ελβίρα για να τη δει, αρνείται, θέλει να την ξεγράψει από το μυαλό του τελείως. Θέλει να ξεγράψει αυτό το κεφάλαιο για να ανοίξει μία νέα σελίδα. Στις φυλακές, ναι, στις φυλακές. Παρά το ότι λοιπόν αρνείται, έρχεται σταδιακά μέσα στη σκέψη του, στον έρωτά του, η Ελβίρα τριγυρνάει συνεχώς το μυαλό του. Και η Ελβίρα, γιατί ο δυνατότερος έρωτας σε αυτή τη ζωή, σε αυτό το πλανήτη, σε αυτή τη γη, είναι ο ανεκπλήρωτος. Ακούσατε τι είπε ο συγγραφέας, ο ανεκπλήρωτος. Λοιπόν, η Ελβίρα περνάει και αυτή το δικό της Γολγοθά. Αποπέμπεται από την οικογένειά της, από τον κοινωνικό της περίγυρο, πρώην συμπληκτές. Κανένας δεν θέλει να έχει σχέσεις μαζί της, την θεωρούν ως μαύρο πρόβατο και δίνει το δικό της Γολγοθά για να κερδίσει τη ζωή. Αναγκάζεται και κάνει διάφορα επαγγέλματα για να κερδίσει με αξιοπρέπεια ένα πιάτο φαΐ στην κυριολεξία και διαγράφει το δικό της δρόμο, τον οποίο δεν θα σας τον αποκαλύψω εκτός και αν το πει ο Μένιος. Αυτό είναι δικαίωμά του. Ξέρω να φτάσω. Λοιπόν, οι σκέψεις αυτές των δύο βαθιά ερωτευμένων ανθρώπων σμίγουν πάρα πολλές φορές. Αυτή η ιστορία που φαίνεται απλή και μπορεί να είναι απλή για κάποιους. Σας είπα ότι έχει ένα απίστευτο μικροσκόπιο ο Μένιος που παρακολουθεί, αγαπά, συμπαθεί, συμπονεί το κάθε ιερό του βιβλίου του μέσα. Ακόμα και αρνητικό ρόλο να παίξει. Και γι' αυτό βγαίνει ανάγλυπα ο κάθε χαρακτήρας.
Ο Μένιος, όπως λέμε στο θέατρο, σε ένα θεατρικό έργο, ο κάθε ρόλος πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα, να έχει μία δραματουργική εξέλιξη, να έχει αρχή, μέση και τέλος. Και εδώ ο Μένιος φαίνεται ότι το ξέρει πολύ καλά αυτό το μυστικό. Κάθε ήρωας του βιβλίου, που δεν είναι και λίγοι, έχουν το δικό τους χαρακτήρα, έχουν τη δική τους ματιά. Ο Μένιος τους φωτίζει αυτούς. Άλλους προς αποφυγή για τους αναγνώστες και άλλους για να βγάλουμε πάλι εμείς ως αναγνώστες τα δικά μας τα συμπεράσματα. Χαίρομαι πάρα πολύ πραγματικά που σμίγομαι το Μένιο μετά από 5-6 χρόνια για να πούμε αυτές τις κουβέντες γύρω από το καινούργιο βιβλίο. Πραγματικά σας λέω, αγοράστε το, δεν θα χρησιμοποιήσει ο Μένιος, είναι βέβαιο αυτό, αγοράστε το και είμαι σίγουρος ότι το βιβλίο αυτό είναι από τα λίγα βιβλία πραγματικά που, όπως λέμε, το πήρα ρε παιδί μου στα χέρια και δεν σταμάτησα λεπτό, δηλαδή απνευστή. Δεν είναι ότι θα διαβάσεις 20-30 σελίδες και μετά θα πεις, άστο ρε παιδί μου και θα το πιάσω μετά το απόγευμα ή αύριο το πρωί. Το βιβλίο αυτό από τη στιγμή που ξεκινάει ο αναγνώστης να το διαβάζει, το τελειώνει. Αυτό είναι μια άλλη μαεστρία του Μένιου μέσα από τη γραφή του και μέσα από τη δύναμη των ηρώων του. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Ο Μένιος θα μας πει ή δεν θα μας πει το παρακάτω. Θέλω όμως να έχουμε υπόψη μας, όλοι μας, σήμερα που οι ηθικές αξίες έχουν τσαλακωθεί και που η πατρίδα περνάει αυτά τα οποία περνάει, είναι γιατί εμείς αφήσαμε όχι απλά χαραμάδες, πόρτες ολάκερες, ορθάνυχτες και ήρθαν, μας κατασπάραξαν όλους και από εκεί και μετά η λία, η οικονομική και τα λοιπά και ο τρόπος που βρισκόμαστε τώρα, ήταν μια πολύ εύκολη και αυτό που λέμε σύστημα. Αυτό δεν ανήκει σε μια κακή στιγμή. Αυτό είναι διαρκές έγκλημα, το οποίο κάναμε όλοι μας. Σε αυτές λοιπόν τις κρίσιμες στιγμές, εγώ προτείνω και λέω ας αφυπνιστούμε όλοι. Και ο άνθρωπος αφυπνίζεται όταν έρθει σε επαφή με το βιβλίο. Λένε, δεν θέλω να το πιστέψω, ότι οι ξένοι διαβάζουν για να ξυπνήσουν και εμείς οι Έλληνες διαβάζουμε για να μας πάρει ο ύπνος. Ας αντιστρέψουμε αυτά τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, αυτή η πόλη σε πάρα πολλά βιβλιοπολία και λεπτά. Ας διαβάσουμε ένα βιβλίο το μήνα. Το δίδυμα. Εξάλλου δεν είναι και ακριβά. Δεν είναι καθόλου ακριβά. Αυτό και δεν είναι και έτσι. Βέβαια. Λοιπόν, ένα βιβλίο, ένα καλό βιβλίο, μια καλή θεατρική παράσταση, μια μουσική σκηνή, είναι πράγματα που πραγματικά αναγκαλιάζει η ψυχή των ανθρώπων. Ταξιδεύει και ξεχνάει προς τη μήνυ κάποια πράγματα ή, το πιο σημαντικό, ανοίγει παράθυρα στη σκέψη του για να δει καλύτερα τον κόσμο, έτσι όπως δεν τον έβλεπε μέχρι χθες. Μένιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που έφερες την Αγγελική μαζί σου. Η Αγγελική είναι η γυναίκα του. Τα παιδιά δεν έφερες την επόμενη φορά. Και ο λόγος είναι δικό σου, κυρίες και κύριοι, ο Μένιος Αντιβαρόπουλος. Καλησπέρα σας και καλή νύχτα. Λέμε την καραγώ. Λοιπόν, γιατί Χανιά? Ήταν η Αθήνα που προηγήθηκε η κολυμπήθρα του Σιλοά, η Πάτρα που γεννήθηκε το βιβλίο, η Θεσσαλονίκη την καθημερινή εβδομάδα,
γιατί είναι εσύ πρωτεύουσα, λέει ο εκδότης. Okay. Και Χανιά. Γιατί Χανιά. 1999. Πανικόβλητος, με ένα μωράκι στην αγκαλιά, τόσο. Καλοκαίρι. Νέος πατέρας, τρελαμένος με ένα μωρό που κλαίει συνέχεια. Είχαμε να κοιμηθούμε 2 χρόνια. Με το που το βγάζαμε στην κουνιά, κοιμισμένο, την αζόταν όρθιο, κλώτσαγε την κουνιά, χτύπαγε τους τοίχους, τους χάραξε όλους, μέχρι το πρωί, αγόρι, Γιώργος. 2 χρόνια λοιπόν υποφέραμε τα πάρδινα, ήταν ακόμα μικρούλης, δεν ήταν και διακόπες, και όταν πια, το 1999, είναι 3 χρονών, πρέπει κάπου να πάμε, λίγες μέρες για καλοκαίρι, κυρίως για τη δόλια τη μάνα, η οποία έχει μαύρους κύκλους, τι έκανα τόσα τα έκανα. Μου λένε λοιπόν άνθρωποι, ταξιδιάρηδες, ξέρεις, θα πας το καλοκαίρι στα Χανιά. Τα Χανιά, είναι αυτό, πας καλά, και Χανιά. Θα πας το καλοκαίρι στα Χανιά. Λοιπόν, παίρνω το καράβι, αφού το λες θα πάω. Παίρνω το καράβι, ταξιδεύουμε 7 η ώρα το απόγευμα, άρα φτάνουμε 7.30 και κάτι το πρωί, 12 ώρες. Τώρα τα μία έγιναν ταχύτερα, πήγαν κάτι γρήγορα για κάποιες 5-6 ώρες κλπ. Και αφού φτάνουμε το πρωί στα Χανιά, παίρνω στο αυτοκίνητο για το ξενοδοχείο και βλέπω ένα άθλιο πράγμα για ξενοδοχείο. Κοιτάζω ροξά την κυρία μου για να δω. Μου κουνάει το δάχτυλο, με βρίζει. Πω, που καταστραφήκαμε. Είχα προπληρώσει 20 μέρες. Όσες μέρες θα καθόμουν. Λέω ότι πάτησα. Ο βλάκας που κάτσε κάποιος από τον βλάκα στο γραφείο. Και μπαίνω μέσα και βλέπω ένα παράδεισο. Μετά από 20 σκαλιά που κατεβήκαμε, βλέπω ένα παράδεισο. Το παιδάκι 3 χρονών. Πάρα πολύ ζωηρός, τρελαμένος, να ξυλώνει τον καζόν, να πετάει τις πολυθρόνες. Τι με βρήκε, ποιον κάναμε, το Spider-Man. Και κάποια στιγμή η μοναδική παρηγοριά που είχα όταν λίγες ώρες έπεφτε για ύπνο ήταν ένα βιβλίο έτσι για να διαβάζω, να περνάει λίγη ώρα για να κουραστώ να κοιμηθώ. Γιατί κοιμόμαστε, γιατί διαβάζαμε για να κοιμηθούμε και όχι για να ξυπνήσουμε. Διαβάζω ένα εκπληκτικό βιβλίο, κοιτάζω τον χανιώτικο ουρανό, ο οποίος με εχμαλωτίζει σε λίγες ώρες, παραμονής εδώ. Και λέω, διέβαλε τι μου συμβαίνει, πού είναι, τι είναι εδώ που ήρθα. Και κάνω 2 σκέψεις, ταυτόχρονα, μοιραία, η συνωμοσία του σύμπαντος που λέει ο Κόλλιο. Επισήμαση πρώτη. Τι συγκλονιστικό βιβλίο να μπορούσα να γράψω κι εγώ κάποτε. Επισήμαση δεύτερη. Ένας ξενοδόχος, ο ξενοδόχος, ο Μανώλης, ένα δίμετρο κοπέλι, το οποίο μου δίνει το κλειδί του ξενοδοχείου, της κουζίνας εδώ, και μου λέει τα πορτοκάλια για το παιδί, τα αυγά για το παιδί, ζεστό νερό για το παιδί. Και λέω τι είναι αυτή η άνθρωπη εδώ πέρα, ρε. Να φέρνει τη γυναίκα για να κοιτάει αν το παιδί είναι καλά και να το ησυχάζει, να βοηθάει, να ξεκουράζει λίγο τη δική μου. Την κόρη και το γιο. Τι είναι όλη αυτή, ρε. Και ξαφνικά, μέσα στην ιστορία αυτή, εξελίσσεται τα πράγματα ως εξής. Πρώτον, διαπιστώνω ότι μπορώ να γράψω και ότι θέλω. Ήταν η πρώτη μου σκέψη, λοιπόν, που είναι στα Χανιά, ότι να μπορούσα και εγώ να γράψω. Και έγινε πάρα πολύ γρήγορα, σύντομα. Ζήτημα δεύτερο. Δεν ξαναφύγα ποτέ. 11 συνεχόμενα καλοκαίρια, 11. Ήμουν στα Χανιά. Από το 99 μέχρι το 2000. 11 καλοκαίρια. Και μου λένε, κύριο στο γραφείο, ρε υπάρχουν κι άλλα μέρη, τι είσαι, πας καλά. 11 καλοκαίρια δεν ξεκόλλησα ποτέ. Ήρθα Πάσχα, ήρθα Χριστούγεννα. Η σύνδεση με τα προηγούμενα. Το ξενοδόχο, το κοπέλι, το δίμετρο, το κλειδί με τη γυναίκα, με τα αυγά, τα πορτοκάλια κλπ. Δική μου φίλη παιδική από το Πειραιά, τον τόπο που γεννήθηκα, μεγάλωσα και έζησα μέχρι 25 χρονών. Είχα φίλους, δικούς μου φίλους, οι οποίοι έτυχε να έχουν συγγενείς με καταγωγή από τα Χανιά. Τελείως άσχετο, τελείως τυχαίο. Λοιπόν, δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι
και με σημάδεψαν εντελώς αντικειμενικά και αφόρμητα. Πάει αυτό. Εντελώς τυχαία, όταν το σύμπαν συνομωτεί, ο Έλιο, πέφτω πάνω στον Μιχάλη Αράκη. Εντελώς τυχαία. Και βλέπω να μην και λέω, διάολε, αυτός ο τόπος κάτι έχει, κάτι συμβαίνει, κάτι παράγει εδώ. Μην ξέρετε, μην ξέρετε, λίγες ώρες, λίγες μέρες κλπ. Και σας το λέω σήμερα, μπορεί να το θυμάμαι γιατί μεγαλώνει αυτός και πρέπει να θυμάται άλλα πράγματα και όχι τον έθιος παρελθόντος. Μου λέει, πάρε τα κλειδιά του σπιτιού μου, του άλλου μου σπιτιού, πάρε τα κοπέλια σου, μείνει για διακοπές. Δεν πήγα, αλλά αυτό μου είπε, μέσα σε λίγες μέρες. Λοιπόν, σύνδεση με τα προηγούμενα, τον εκπειραιός φίλο. Ερχόμαστε λοιπόν με τους φίλους του Πειραιά, με τους εδώ συγγενείς. Δεν τους δείχνω με το δάχτυλο να τους στιγματίσω. Δεν τους δείχνω ποτέ. Όπου ανοίγουν το σπιτικό τους, τα κρεβάτια τους, τις κουβέρτες τους, τα φαγητά τους. Και λέω, ρε φίλε, τι είναι εδώ. Έχω ταξιδέψει πάρα πολύ. Είναι η δουλειά μου. Έχω πάει παντού. Έχω σαρώσει την Ελλάδα διότι τις παλιές εποχές πήγαινα σε κάθε παιχνίδι πρωταθλήματος, σε κάθε γωνιά αυτής της χώρας. Λοιπόν, αυτό που γνώρισα εδώ, με το να ανοίγουν τα σπίτια τους, τα κρεβάτια τους, τις ντουλάπες τους, τα πράγματά τους, τα ψυγεία τους, τα φαγητά τους, δεν το έχω μάτα συναντήσει. Βάζω λίγο το αριθμινάκι δίπλα γιατί είδα κάτι ανάλογες ιστορίες, ανάλογων ανθρώπων. Ιδού λοιπόν γιατί Χανιά. Και πάμε παρακάτω. Εκείνο το πιτσιρίκι που με έφερε εδώ το 99, διαολεμένο, να κλαίω γιατί, λέω, εγώ έχω κάνει το Spider-Man. Όχι τόσο ξαφνικά, αλλά η ζωή, όπως ξέρετε, εξελίσσεται. Αυτό λοιπόν το παιδί που μάθει να έχω, περνάει πέρσι, μαθηματικός στην Πάτρα. Ήθελε μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Ρε φίλε μου, ρε καλέ, ήθελε μόνο αυτό. Αυτό το παιδί που με βασάνιζε, με πέντευε και με είχε αναπτύσσει. Λοιπόν, και όταν πάω να τον γράψω στην Πάτρα, πέσει το καλοκαίρι, καλοκαίρι του 14, προχωράω στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας, υπάρχουν δύο πλατείες μεγάλες που είναι το Καρναβάλι, η πλατεία Όλγας και η πλατεία Γεωργίου, και ανάμεσα τους ένας συγκλονιστικός πεζόδρομος. Εντάξει, δεν είναι Χανιά, αλλά μια πολύ ωραία φιλτούπολη. Όπως περνάω λοιπόν και γυρίζω με τη μάνα του, από το φαγητό που είχαμε πάει να ταΐσουμε το παιδί, φοιτητή, τα βάσανα κλπ. Τι ώρα να γυρίσουμε, μία παιδί μου, να γίνουν τσούρνουν οι φοιτητές από διάφορες πόρτες, με τα μάτια πρισμένα. Ρε φίλε μου, τι είναι αυτή, γαϊδάρος όπως και εσύ, φοιτητές είναι. Γιατί είναι πρισμένα τα μάτια σου, γιατί τώρα ξυπνήσαμε τα ξυπνητήρι. Και πότε θα γυρίσουμε, σύντομα το πρωί. Και εσύ θα γυρίζεις, όχι, εμένα δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν θυμήθηκε ποτέ τη νύχτα, από μικρό παιδί μέχρι τώρα. Εκείνο που με ανησύχησε ήταν ότι πολλά από τα παιδιά αυτά είχαν να βγάλει μαυροδάκι στα χέρια. Παιδιά δικά μας, δικά σας, διπλανών. Η έλεγε η Χαρούλα λοιπόν, η αγαπημένη Χαρούλα Αλεξίου, η νύχτα θέλει έρωτα και βράδυ αξιμέρωτα, αφανέρωτα κλπ. Ναι, κι εγώ μαζί σας, μαζί της και με τα πιτσιρίκια. Αλλά εκεί υπάρχουν φρένα σε ένα παιδί 18, 20 παιδιά που φεύγουν από τα χωριά τους, τις πόλεις τους και να πάνε να γνωρίσουν τη ζωή. Σιγά μην γυρίσουν να κοιμηθούν. Και εκεί λοιπόν όπως περπατάμε στο πεζόδρομο για να επιστρέψουμε σπίτι, ρίγα θεραίου 10. Μου έρχεται αυτή η ιστορία του σημαδιού μέσα σε δευτερόλεπτα. Με αρχή, μέση και τέλος. Με σημάδισε τη στιγμή εκείνη. Έμελε και έμενε να ακολουθήσω το κανονικό μου επάγγελμα. Ρεπόρτερ. Έτσι γεννήθηκα τα 16 μου που ξεκίνησα τη δουλειά. Ελπίζω να συνεχίσω για κάποια χρόνια ακόμα μέχρι να μας διώξουν ή να μας απολύσουν και να τους αποζημιθούν σε μια κατεστραμμένη χώρα. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ρόλος του ρεπόρτερ. Αφού έχω την ιστορία με τον Στέφανο και την Ελβίρα, όπως περιέγραψε ο Μιχάλης και τις σκηνές και τη δολοφονία κλπ. Ξεκινάει αυτό που έκανα πάντα. Θα κάνω πάντα. Δηλαδή,
Δεν μασάω φύλλα δάφνης για να μυρίσω ένα βιβλίο. Δεν γίνομαι πυθία. Δεν είμαι ειδικός και δεν τα ξέρω όλα. Αλλά ξέρω να ερευνώ. Και παίρνω στο κατόπιν τη ζωή του Στέφανου Δημητρίου. Αστυνομιζόταν ο Πάτρας, με κοιτάγανε οι διοικητές και λέγανε αυτός τα είχαμε, δεν πάει καλά. Του έγινε στον άλλον. Λέω, άνοιξε μου να δω τα χέρια, άνοιξε μου να δω τους χώρους. Αν πιάσετε κάποιον με κάτι σοβαρό, με κάτι ένα σοβαρό αντίκειμα, ότι είναι αυτό καλά, θα κιστανώ, ένα κλεφτό ποτάκι κλπ. Ένα κανονικό παρατοματία. Πού το πάτε, εδώ. Και ξεκινάω τη διαδικασία από την αρχή, στα χνάρια του Στέφανου, τα βήματα αστυνομικού τμήμα Πάτρας, αστυνομική διεύθυνση, μεταγωγών με τις μεταφορές, για να πάει στον ανακριτή, στον εισαγγελέα και διάφορα. Και μετά αρχίζει ο δύσκολος δρόμος, τον οποίο έκανα πάντα από το πρώτο βιβλίο. Γιατί έτσι έμαθα. Φυλακές Αυλώνα, όπου πάνε τα πιτσιρίκια, και εκεί γονατίζω. Ο έμπειρος, ο πολύ ταξιδεμένος, γονατίζει. Φυλακές Αυλώνα, παιδιά σας, παιδιά μας, 18 χρονών ισοβίτες, για ψήλου πείδημα, μαχαιρώματα, πράγματα κλπ. Γονατίζω και σοκάρομαι. Φυλακές νούμερο 2, Διαβατά Θεσσαλονίκης, αποθήκες ψυχών. Ο Θεός να φυλάει ακόμα και τους εχθρούς σας. Το σώμα, δεν ξέρω. Αποθήκες ψυχών. Και αμέσως μετά, σάπια φρούτα που τα πετάνε σε παντελάρα για να μην κολλήσουν τα υπόλοιπα. Νέο σοκ. Και τρίτο, από κάτι διάφορα άλλα, παίρνω την κυρά μου, αυτή την οποία έκανα τα παιδιά πριν από 20 χρόνια, και πάμε και στις φυλακές της Κασαβέτιας στον Πόλο, με ειδικές άδειες κλπ. Όπου η διευθύντρια μου λέει, πας καλά, τι θέλεις. Και παίρνω παντού. Εκεί που θα πάει ο ήρωας, στα γουρούνια, στα μοσχάδια, στις αγελάδες, στα κτήματα, στα πρόβατα. Διότι έτσι έχω μάθει να κάνω τις ιστορίες μου. Δεν μασάω φυλαδάφνης, δεν γνωσμίζω με την ατμόσφαιρα τα πισιάρικα και κοιτάζω εδώ γύρω-γύρω, αλλά ερευνώ και ψάχνω. Αυτό έκανα λοιπόν και στο βιβλίο αυτό, με πόνο ψυχής, γιατί είναι το παιδί μου, τα παιδιά μας, άνθρωποι της διπλανής πόρτας που θα μπορούσε να τους συμβεί κάτι τέτοιο. Έτσι είναι όλες τις ιστορίες μου. Η Μαρία το νωρίτερα, το ξέρει, το έχει δει δηλαδή. Και αυτό κάνω. Στην παρουσία της Αθήνας, ο Εμίλιος Φυλάκης, ο οποίος είπε μια τάκα που με προβλημάτισε και κούρισε το κεφάλι μου μετά, γιατί είχα πολύ δίκιο. Έγραψα ένα ολόκληρο βιβλίο, 450 σελίδες, για να μην μπει ο Θεός μου στην Πάτρα. Διότι τα παιδιά βγαίνουν έξω για να κατακτήσουν τη νύχτα. Αλλά οι συνέχειες είναι ανυπολόγιστες. Το πρώτο μας μάθημα αστυνομική, όταν ξεκινήσαμε με πιτσιρικάκια, από τον καθηγητή του ποινικού. Ο καθής είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και τις παραλήψεις του. Ένα πράγμα το οποίο το ξεχνάμε, διότι η ζωή μας κάνει το ξεχνάμε. Είμαστε υπεύθυνοι για τις πράξεις και τις παραλήψεις μας. Λοιπόν, ήθελα το δικό μου παιδί, τα δίπλα παιδιά, να ξέρουν τι συνέβη μπορεί να υπάρξουν για ένα μολυσμετό. Επιστρέφω, Χανιά. 1870, διάφοροι απίθανοι τύποι οραματίζονται, εμπνέονται και φτιάχνουν τον κήπο. Φέρνουν φυτά, φέρνουν λουλούδια, φέρνουν πράγματα. Εδώ που κάθεστε, σε ένα διαφορετικά διαμορφωμένο χώρο, περπάτησε ο Λευτεράκης Βενιζέλος. Μπροστά σας, πίσω σας, γύρω σας. Λοιπόν, αυτός ο ιστορικός τόπος, λοιπόν, 1870, επαναλαμβάνω, και επειδή είμαστε λίγο αμελείς και πολύ αμελείς και δεν είδαμε ούτε τις πράξεις ούτε τις παραλήψεις μας, αφήσαμε τον κήπο να ρημάξει. Έφανανε φυτά, λουλούδια, δέντρα, ευτυχώς γίνανε πράγματα, ανακαινήσεις κλπ. Μέχρι να έρθει ο Βασίλης ο Σταθάκης το 1988 να το ξανατσιπήσει και να το αναστήσει. Τι είναι λοιπόν Χανιά, ένας τύπος τον οποίο δεν ξέρω την ύπαρξή του, Βασίλης Σταθάκης. Ήδου. Με παίρνει τηλέφωνο και μου φέρεται, λες και είναι ο αδερφός μου. Και σε περιμένω 1, 2, 3, 4. Λοιπόν, εξεμονήμων, πρώτη φορά αριστερά. Εδώ πραγματικά πρώτη φορά αριστερά, όχι άλλη, η γνωστή. Σκίσουμε τα μνημόνια και τα έμφυα. Πρώτη φορά αριστερά, λοιπόν. Μαρία Ιντάκη, η οποία με βλέπει σήμερα για πρώτη φορά στη ζωή μου και εγώ δεν ξέρω την ύπαρξή τη, όπω την ήξερε και εκείνη τη δική μου νωρίτερα.
η οποία μου φαίνεται λες και είναι και αυτή η αδερφή μου. Με τριγύρω κολλάει από εδώ από εκεί. Ο καθής είναι υπεύθυνος για τις πράξεις και τις παραλήψεις του, μηδέα εξαιρωμένου και των παρεών του και των συναναστροφών του. Κάνω λοιπόν ένα βιβλίο για να φωτίσω πράγματα τα οποία σε εμάς είναι ξεχασμένα. Όπως το δόγμα του κύριου καθηγητή. Καθηγητή με κάπα κεφαλαίο, ο Χαζός πήγε να γίνει υπουργός Πανούσης. Συγκλονιστικός καθηγητής μου, ανακριτική και εγκληματολογία στο Πανεπιστήμιο. Λαμπερό, φωτεινό μυαλό και πήγε ο Χαζός να γίνει υπουργός. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν λέει, δεν πρέπει να ξεχνάμε τρία πράγματα. Εγώ 19 άρεσε. Τις πράξεις, τις παραλήψεις μας, τα νοσοκομεία και τα νοικοταφεία. Αυτά μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Οκ, κύριε καθηγητά, καλύτερος ανθρώπος μας κάνει η τέχνη, η μουσική, το βιβλίο, η σκέψη. Μην αγοράσει κανείς το σημάδι. Οκ. Ή ας το αγοράσει κρυφά, εσπάρει τα λεφτά, η Μάρια. Όμως, ένα βιβλίο τι είναι. Είναι ταξίδι. Δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε όμως τα παλιά χρόνια, τα άθρωνα χρόνια που κι αυτά μεσολάβησαν στο να συμβούν πράγματα. Παίρνατε διακοποδάνεια για να πάτε στον Άγιο Βασίλη, στο Λοβανιέμι, στη Φιλανδία. Λοιπόν, διότι έτσι θα μπούμε και στο μάτι του γείτονα. Τώρα λοιπόν που ήρθαμε, τα δύσκολα άγορα χρόνια, τα χρόνια της υπομονής δεν τα περίμενε κανείς. Τώρα λοιπόν στα δύσκολα χρόνια που δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε, ξέρουμε έτσι. Όχι με το σημάδι. Με πάρα πολλά άλλα. Παίρνουμε σελίδες, με ένα λικεράκι, με ένα κουνιακάκι, με ένα καζάκι, με ένα τσιγαράκι, σε ένα καραπέ, με ένα γοταδίφ, ξύπνη, όχι πριν κοιμηθούμε. Και ταξιδεύουμε. Τι ωραία, τι όμορφα. Όχι τα δικά μου. Γενικά. Το οποίο μπορεί να ταξίδι. Άκοπο. Άβουλο. Χωρίς λαμογές. Γιατί δεν τα φάγαμε μαζί. Και βεβαίως δεν έχει έμφυα. Και είναι ένας τρόπος να αρχίσουν να δίνουν τα μάτια και οι ψυχές. Να χαιρόμαστε, να αγαλιάζουμε, να στεναχωριόμαστε, να σκεπτόμαστε κάποια πράγματα. Επιστροφή στα προηγούμενα. Εκεί λοιπόν που όλοι είμαστε υπεύθυνοι για τα λάθη και τις παραλήψεις μας, αλλά το ξεχνάμε. Το θυμόμαστε σε κανένα νοσοκομείο, σε κανένα συγγενή που έχει πρόβλημα και γινόμαστε λίγο πιο ευαίσθητοι. Το θυμόμαστε σε κανένα νεκροταφείο που πάμε και κλαίμε και κοιτάμε λίγο τα μνήματα γύρω-γύρω και λέμε τι σου είναι ο άνθρωπος. Εμείς τον κάνουμε τον άνθρωπο όσο είναι ζωντανός για τους ζωντανούς. Λοιπόν, και δεν είμαστε καλοί άνθρωποι γιατί ξεχνάμε εύκολα και γρήγορα και πάμε παρακάτω και τρέχουμε με ταχύτητα και τα παρατάμε όλα και τα παρασύρουμε όλα. Και είμαστε δυναμίτες. Εκεί λοιπόν ήθελα να φωτίσω μια ιστορία για να μην πει ο κύριος Μπουτσουμπάτα. Είναι ένα σύστημα πολύ σκληρό, ισοφρονιστικό, φυλακές. Έστω μετά από 12 βιβλία, δηλώνω ότι δεν είμαι συγγραφέας. Αγαπάω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Μακάρι να μείνω στην παρκούλα αυτή για πολλά πολλά χρόνια, γιατί ξέρετε, οι τραγουδιστές έχουν ημερομηνία λήξης. Ακόμα το τεράστιο του τραγούδι ο Κουστακή. Ή ο χοντρός με την ψηλή φωνή, ο Ντέμις Ρούσος. Λοιπόν, δεν μπορούσε να τραγουδάει μέχρι το τέλος. Ή ο Παβαρότη ή όποιος θέλετε. Βάλτε και το Βασίλη Σκουλά, το δικό μας. Κάποια στιγμή η φωνή σπάει, δεν μπορείς να κάνεις πράγματα για πάντα. Ακόμα και ο ηθοποιός δεν μπορεί να κάνει πράγματα για πάντα. Παρότι ο όνειρό του είναι να πεθάνει στο σανίδι. Αυτή η βαρκούλα η δικιά μας, η από εδώ, σε κάνει πιο όρημο, πιο σκεπτόμενο όσο μεγαλώνεις. Είχα μια βάρκα σκληρή. Την πραγματική μου δουλειά, αυτή του ρεπόρτερ. Όπου έκλεισα το καλοκαίρι, μας πέρασε 36 συναπτά έτη. Τα έχω τα χρονάκια μου, παρότι μικροδίχρο και καλό διατηρούμε. Και καλή γυναίκα, οπότε πρέπει να φροντίζω. Ό,τι δεν ποτίζεις, ξέρετε. Λοιπόν, και κάποια στιγμή αυτή η σκληρή βάρκα των αθλητικών μου έδωσε πάρα πολλά. Με πήγε στην άκρη του κόσμου, μου έδωσε συγκινήσεις, χαρές. Να είμαι ειλικρινής και να ελπίζεις. Με έκανε γνωστό, με έβαλε στα σπίτια σας, με έβαλε στα σπίτια του κόσμου. Σπάνιο. Ευλογημένο. Αλλά έχει τις γκρίζες, τις σκοτεινές πλευρές της. Ξύλο, επεισόδια,
πράγματα που σε συγκλώνησαν. Και κάποια στιγμή όταν δοκίμασα, 1999, Χανιά, να μπορούσα και εγώ να γράψω. Και αμέσως μετά είδα ότι μπορώ. Κυρίως είδα ότι θέλω πάρα πολύ. Και επειδή δεν υπήρξα ποτέ επαγγελματίας συγγραφέας, λέω θα γράψω, όπως έλεγε ο Φρανκ Σινάτρα, my way. Ερευνώντας, ασγραφάς, πηγαίνοντας στον τόπο που γίνεται η εκάστοτε ιστορία και ψάχνοντας, ακουμπώντας επί των τείχων των Ελλήνων. Βασίλη, δεν το σπρώχνω να το καταδουλέψω. Είναι το βάση της Ελλήνα έντομο. Επί των τείχων των Ελλήνων. Κάποτε, στο πρώτο αμυγός κοινωνικοπολιτικό μυθιστόρημα, η νύχτα της Λόρας, ο ήρωας είναι υπουργός οικονομίας. Όπου μου έρχεται μια ιστορία, με αρχή, μέση, τέλος, και πρέπει να την ερευνήσω. Και πάω στο Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα φρέσκος συγγραφέας. Πάω στο Υπουργείο Οικονομικών, ζητάω άδεια να μπορώ να δω τον υπουργό και λοιπόν. Και ποιος είναι σύμβατος στον υπουργό. Okay. Λοιπόν, η άλλη μου ιδιότητα, δεν χαίρομαι γι' αυτό, γιατί αποδεικνύω ότι είμαστε ρατσιστές, το ότι είσαι γνωστός επώνυμος, θα ανοίγει πόρτες κλπ. Κλπ. Η άλλη μου ιδιότητα μου άνοιξε την πόρτα και κάποια στιγμή από το ποιος είσαι εσύ, συγγραφέας που θες να δεις τον υπουργό, περάσει την κίνηση και λέω Υπουργός Οικονομίας αλογοσκούφης. Του λέω, ξέρετε κύριε Υπουργέ, θέλω να κάνω αυτό και η ιστορία είναι αυτή και αυτή με τον υπουργό. Και τι θέλεις, θέλω εγώ το γραφείο σας. Περάστε. Πέρασε. Μιλούσε στον ελληνικό, εγώ στον πολιτικό, οκ. Okay. Στην εξουσία υποκλεινόμαστε. Και εμείς θέλει αυτό. Εμείς οι οποίοι αυτούς που κάποτε κοροϊδεύαμε και χλεβάζαμε επειδή πήραμε φραπέ και παρακέραμε πίτσες, τους βάλαμε στη Βουλή. Βασίλης Λεβέντης, ρυθμιστής του Πολυτέχνατος. Και εκεί λοιπόν που του λέω, κύριε Υπουργέ μου, θέλω να πω στο γραφείο σας για να δω, μου λέει, πες πέρας. Λέω, δεν κατάλαβατε, θέλω να μείνω μόνος σας, θέλω να κάνετε έξω εσείς. Και εκεί, για πρώτη φορά άκουσα, είσαι τρελός. Ήθελα να βάλω τα πόδια μου, γιατί και ο υπουργός, όσο δυνατός ήταν φαίνεται, θέλω να τον Αβραμόπουλο που έκρινε με τα φουλάρια του, με τις γραβάτες του κλπ. Έχει σαν τα χεωστά έτσι, και σκάφη τους, και σκάφη τους δυναμικούς, τους αλήγιστους, σαν τα χεωστά. Έχουν. Εδώ πέθανε ο Λευτεράκης Ελιζέρος. Θα πέθανε αυτή η κοινή φρεντή. Και εκεί λοιπόν που μπαίνω στο γραφείο του, λέω ότι να δω πώς διάλογος και τον υπουργείο αυτό που αποφασίζουν για τις τύχες μας. Εδώ που έρχεται η ΓΕΣΕ, οι ΑΔΔΗ ψηφίζουν νόμους, κόβουν τις τάξεις των γερόντων, κόβουν τους μισθούς κλπ. Για να βάλω τα πόδια μου στο τραπέζι του και να δω πώς είναι όταν είναι μόνος του. Τι έχει μπροστά του, ποιους πίνακες, πώς είναι οι καναπέδες του. Πίσω τι βλέπει, ο δρόμος της νίκης Υπουργείου Οικονομικών τότε έπρεπε τους τσολιάδες, καμαρότους, φουντωτούς. Παλιό πόθο των γυναικών, ο Δήμητρος Τσολιά που περπατάει στα Νάχτωρα. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία μου στην έρευνα των βιβλίων. Φέτος στις φυλακές, πέρσι στα ψυχιατρία, στα μαύρα που κάμισα, στο Ψιλορίτη, όπου ο εκ δεξιών, και ψηφίστε ό,τι θέλετε, κύριος με κάπα κεφαλαίο, Μιχάλης Νεράκης, με έχει γνωρίσει ακόμα, μου λέει, δεν ξέρω το λαιμό σου, αλλά στη στάδε του μηνός θα ανέβεις στον Ιτάτο των Αεράκηδων και θα ζήσεις αυτό. Και αυτό μου έδωσε ένα, το πακετάρισα με διάφορα και μου έδωσε ένα σπάνιο βιβλίο. Λοιπόν, μαύρα που κάμισα που έπρεπε να έχουν ατμόσφαιρα και πράγματα. Ξαναγυρίζω και συνδέω το πριν, το τώρα, το μετά, το αύριο, το σήμερα. Λέω λοιπόν ότι τα βιβλία μου είναι έτσι βιωματικά. Γιατί δεν μυρίζω τον αέρα, ακόμα κι αν είναι του Φλωρίτη, και δεν μασάω φυλαδάφνης. Ερευνώ και προσπαθώ να ακουμπήσω την ιστορία. Αλλά σε κανένα, σας υπόσχομαι, σας ορκίζομαι, παρότι για τους όποιους θρήσκους, κατά Ματθαίον έψιλον Ευαγγέλιο, παράγραφος 36, απαγορεύεται ο όρκος, σας ορκίζομαι λοιπόν ότι οτιδήποτε γραφτεί στην παραμικρή σελίδα ψαγμένο μέχρι τελευταίας ρανίδος. Ημερομηνίες, πράγματα, τόποι, περιγραφές. Εκεί μπαίνει λοιπόν η μυθοπλασία, μπαίνει ο ήρωας μέσα στην ιστορία, σε μια μεγάλη πολυπίδρο και έτσι γίνει ένα αποτέλεσμα. Δεν πολύ περνάω καλά στη διάρκεια της έρευνας και της συγγραφής.
Εγώ ζω από τη δουλειά μου και έχω δύο κοπέλια τα οποία πρέπει να προχωρήσω και να γεροκομίσω ενδεχομένω γιατί με αυτέ τι συνθήκε και τη Μέρκελ και τα γύρω-γύρω. Ποιο παλικάρι θα φύγει σπίτι του, να μείνει μόνο του ή να παντρευτεί. Με ποια δουλειά και με ποιο μισθό. Άρα λοιπόν εμεί θα γεροκομίσουμε τα παιδιά μα, να έχει μάνα το φαγητό και το κρεβάτι το στρωμένο και τα ζεστά. Ο πατέρα δεν είναι κανένα χαρτζηλίκι και τα βρούμε γιατί κανένα χαρτζηλίκι γύρω-γύρω γιατί φοβάμαι ότι έτσι θα γίνει. Απλώ α μείνουμε όρθιοι να στηρίξουμε ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε. Εκεί λοιπόν που γίνεται η ιστορία, προσπαθώ να έχω βιωματικό χαρακτήρα παρά τι δυσκολίε που υπάρχουν. Ζω από τη δουλειά μου, ζω από τη δουλειά μου. Που σημαίνει ότι όλη πέρα από τη δουλειά πάω στι 10 το πρωί στο γραφείο και μπορεί να κάτσω και με. Είναι σίγουρο ότι κάτσω με τι 10 το βράδυ, άρα ένα 12ωρο στο νερό. Και στη συνέχεια έχοντα γυρίσει κατάκοπο πραγματικά, γιατί δεν είμαι πια ο αιώνιο έφηβο που ήμουν παλιότερα, με το ξανθό μαλλί και την κορίστρα στη μέση, έτσι. Ξεκινάω τα γραψίματα μεσάνυχτα και φτάνω με τι 6 το πρωί, κοιμάμαι 6 με 9 για να φύγω να πάω στη δουλειά. Εκεί λοιπόν περνάω δύσκολα, αλλά είναι τόσο έντονη αυτή η ιστορία να φτιάχνει μύθου, προσωπικότητε, να μπαίνει στη ζωή του και όχι να του κοιτά την κοιλάωτα, αλλά να δημιουργήσει ο ίδιο τη ζωή του. Να την εξελίσσει, να πονά μαζί του. Αυτό είναι συναρπαστικό, σε ξαναγεμίσει. Και κάποια στιγμή λέω: ξέρετε, θα καταρρύψω. Δεν γίνεται μετά από 12 ώρα να ξεκινάω τα ψήματα. Είναι τόσο δυνατή όλη αυτή η διαδικασία που αφυπνίζομαι σε χρόνο μηδέν και βγάζω τη νύχτα. Και εκεί λοιπόν συμβαίνει αυτή η μαγική διαδικασία για να μπορώ να τα ξέρουμε στην ιστορία. Η οποία ιστορία, επειδή ακριβώς είναι αποτέλεσμα έρευνας, με κάνει και πονάω. Το Στέφανο πονάει και το Στέφανο δεν είναι ο Στέφανο, είναι ο Γιώργο, ο δικό μου. Είναι ο Μανώλη, ο Κώστα, είναι ο Γιάννη, τα παιδιά τη Δηλανή Πόρτα, των ανθρώπων μα, των δίπλα μα. Όταν λοιπόν γράφοντα φεύγουν δάκρυα, ξέρω ότι η ιστορία είναι καλή, γιατί από τη στιγμή που προχωράω με συγκίνηση, δεν έχει παρά να βγει προ τα έξω η συγκίνηση. Μην πάρετε το σημάδι, πάρετε κάτι άλλο. Γιατί τι μα έχουν μείνει, μικρόχαρε. Έτσι όπω καταντήσαμε, μα καταντήσαμε, εννοείται. Μικροχαρέ, ποιε είναι οι μικροχαρέ, μια τσιμποδιά. Μια καλή παρέα. Και ένα φτεράκι και ένα μεζέ, λέμε 5 φορατά, αγαλιάζει η ψυχή. 1,70 κάνει το δικό μα βίντεο κλαμπ στην γειτονιά. Μια ταινία ψαγμένη, προσεγμένη, για να περάσει με τον άνθρωπό σου 2 ώρε και να είναι πολύ ωραίε. Βάλε και μια πίτα στον φούρνο, να τσιμπήσουμε και κάτι. 7 ευρώ κάνει η είσοδο στον κινηματογράφο. Πολιτισμό. Είναι η ιεροτελεστία και όχι το 2 ώρο μόνο. Θα πα πριν, θα κάνει το εισιτήριο. Θα πει στην αίθουσα. Με χάνει φώτα, πράγματα. Φώτα κάμερε πάμε που λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν, μπορεί να έχει διάλειμμα. Μήπω μα αντεπάγει κανένα γλυκά και κανένα έξι. Μα μείνανε μικροχαρέ. Α τι απολαύσουμε. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να είναι μίζερη. Ευχαριστώ πολύ. Ξαναπώ ότι είναι ο καλύτερος οικοδεσπότης της πόλης. Ευχαριστούμε πολύ, Βασιλή. Συγγνώμη για την παράληψη. Το είπα εξ αρχής, τους άνθρωπους αυτή τη μέρα και το μυαλό έτυχε αλλού και ο λογισμός. Είπα ότι χωρίς να ξέρω καν τον άνθρωπο, μιλάμε στο τηλέφωνο και μου φέρθηκε σαν ένα αδερφό του. Μου μιλούσε λες και τον ήξερα 20 χρόνια. Και μου είπε, θα έρθεις εδώ και όλα θα είναι σούπερ. Θα νιώσεις χαρά. Κοιτάξτε το χώρο, ρε παιδιά, που είμαστε. Εγώ θέλω μόνο να ευχηθώ στο Μένιο Σακελαρόπουλο να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο του, πραγματικά το σημάδι να σημαδέψει, κυριοτρόπος. Και επίσης, να είναι πολύ διάβαστο. Να πω στο Μιχάλη τον Αεράκη ότι εμένα προσωπικά αμέτρητες φορές με έχει τιμήσει ως οικοδεσπότη αυτού του χώρου, αυτού του ιστορικού χώρου.
με τη Μάινη και ως Χανιώτη. Γιατί το βάρος της ευθύνης που έχει ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου Κρήτης είναι μεγάλο. Έχει την αίσθηση αυτού του βάρους περισσότερο από όσο έχουν άλλοι συνάδελφοί του. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, γιατί το Θέατρο Κρήτης αυτό το αποδεικνύει με το να βγει έξω από τα τείχη της Κρήτης και να φτάσει μέχρι και τις Βρυξέλλες να παρουσιάζει το Καζαντζάκι. Αυτό ήταν, πιστεύω, το απόλυτο που έχει γίνει στο Θέατρο Κρήτης. Σε συνδυασμό με πολλές άλλες παραστάσεις. Όμως, αυτή τη στιγμή, όπως είπα και στην αρχή, μας τιμάει σαν καλλιτέχνης, σαν ηθοποιός, με πρωταγωνιστικούς ρόλους. Γι' αυτό είπα ότι έχει διαπρέψει και συνεχίζει να διαπρέπει. Εγώ θέλω να το πω μόνο ένα ευχαριστώ. Το ευχαριστώ δεν λέει τίποτα, είναι μια τυπική λέξη που υπάρχει στο ελληνικό λεξιλόγιο. Όμως αυτή είναι η πιο κατάλληλη που μπορώ να το πω για να δείξω αυτό που νιώθω. Σας ευχαριστώ όλους. Έχει να ρωτήσει κάτι κανείς του κ. Ράκη. Κύριε Ράκη, συγγνώμη. Του κ. Μελίστη και Καρόφυλλο. Υψώσου. Κατά πρώτον, φίλε Μένιο, θέλω να πω και εγώ να ευχαριστώ στον Βασίλη, γιατί αυτός ο Βασίλης, ο φίλος ο Χανίου, προσφέρει μια μεγάλη υπηρεσία στην πόλη των γραμμάτων, στην ιστορική πρωτεύουσα της Κρήτης. Κατά δεύτερον, τον διπλανό τον κύριο Ναϊράκη, δεν είναι ανάγκη να πω ότι είναι ο κύριος Ναϊράκης, αλλά θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ στην κυρία Κουκλάκη, τη Μαρία, την κυρία Ελιάκη, μην με παρεξηγήσει ο Στέλιος, για αυτό το οποίο έκανα απόψε. Ομολογώ, φίλε Μένιο, ότι το Σάββατο βράδυ σε διάβασα για εκείνο το βιβλίο που σου είπα προηγουμένως για τον Παναθηναϊκό με τα ταξίδια σου. Εκεί πέρα είδα και το ταλέντο σου σαν ποιητής και από τότε και προηγουμένως ο Μένιος είναι και ποιητής. Μπορώ να πω όμως ότι για πρώτη φορά σε έχω παρακολουθήσει εκτός από τα βιβλία και τα ρεπορτάζ που έκανε με την ομάδα μας. Θέλω να σας χαρώ. Ομολογώ ότι με κατέκλυψες. Θέλω να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, οικογενειακή ευτυχία. Και από εδώ και πέρα είμαι και εγώ ένας από τους πολλούς φίλους σου στα Χανιά. Δεν μας συνδέει μόνο το Παναθηναϊκό, θα μας συνδέσει και μια στενή φιλία. Θέλω όμως να κάνω μία ερώτηση γρήγορα διάκριτη, με συγχωρείς πάρα πολύ αν θέλεις απάντησέ μου. Δεν μιλώ για εσάς που ξεκινήσατε από την ομική της Τράκης. Απορώ για εκείνο τον Αΐμνησο τον Νικολαίδη, ο οποίος ήταν αντιπαμμένος σαν την Παναθηναϊκός. Πώς σας πήρε στην αρχή στο φως? Αν θέλετε απαντήστε. Ευχαριστώ. Ήθελα να σου πω ότι ο Θόδωρος Νικολαίδης είναι εν ζωή. Είναι ζωή. Εν ζωή, πηγαίνει στο γραφείο στις 7 το πρωί και χαίνει το βράδυ. Ποτέ ήταν 90. Πόσο χρόνο? Ποτέ ήταν 90. Λοιπόν, και ήθελα να πω ένα πράγμα το οποίο μου έχει χαράξει τη ζωή από μικρό και το κάνει ακόμα. Δεν είπα καθόλου τυχαία ότι είμαστε ρατσιστές. Και το λέω με θλίψη, ευτυχώς οι νέες γενιές, οι νεότερες γενιές, οι τελευταίες γενιές είναι καλύτεροι άνθρωποι από εμάς. Να προχωρήσουν την Ελλάδα καλύτερα, γιατί εμείς τους παραδίδουμε μια Ελλάδα γεμάτη στάχτες και φωτιές. Τι εννοώ? Γίνανε ρατσιστές διότι εάν ο άλλος είναι με τον Βούδα ή με τον Κούρδα ή με τον Ισλάμ ή με οτιδήποτε άλλο, τον πετροβολούμε και τον πετροβολούμε. Αν ο άλλος είναι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός ή ΑΕΚ, πρέπει να τον σφάξουμε, να τον ξαναλύσουμε. Μακάρι να καεί η κατσίκα του γείτονα. Συμβαίνει σε πάρα πολλά σπιτικά, δυστυχώς. Λοιπόν, στα 16 μου χρόνια, ετών 16, παιδάκι, όταν πήγα και χτύπησα την πόρτα του Θόδωρου Νικολαίδη, ήμουν ένας τίποτα. Ένα μαθητόπαιδο και φτωχό. Μου έδωσε την ευκαιρία. Περίμενε να γίνει η αλλαγή. Αυτό πρώτο. Μου έδωσε την ευκαιρία λοιπόν ο Θόδωρος Νικολαίδης να ξεκινήσω να βλέπω. Τι σε σύρε, τίποτα. Θέλω να γίνω, θέλω να μάθω αυτή τη δουλειά. Και μου άνοιξε την πόρτα και την αγκαλιά του. Ο κυριότερος Ολυμπιακός που έγινε ποτέ στην χώρα μετά τον αείμνηστο Νίκο Γουλανδρή. Σπουδαίος και μου άνοιξε την πόρτα. Και ταυτόχρονα με προστατεύει από θύελλες ένα παιδάκι 16-17 16 και μετά 18 περνάγα τα χρόνια. Ο παπάς
δημόσιος υπάλληλος, οργανισμός, κλειμένος, πυραιός. Τρία παιδιά δεν περισσεύανε λεφτά ούτε για ρωτσίρια, ούτε για δώρα, ούτε για ρούχα. Εγώ έπαιρνα πάντα τα ρούχα πρώτου και τα παπούτσια πρώτου. Μέχρι που κάποια στιγμή με ταινία του Αλέν Τελόν, για τον Μάριο Ροσμπάτσου, και βλέπω την τουλάπα του Αλέν. 16 και λέω, ορκίζομαι ότι αν μπορώ να κάνω τη ζωή μου, θα κάνω τη δουλάβα. Την έκανα. Ο παπάς λοιπόν επιμένει, βγάζει λόγους και ο κύριο, ότι το παιδί αυτό θα γίνει δικαστής. Το κοιτούσα. Δεν μιλούσα, υπήρχε πολύ μεγάλο σεβασμός το παιδί ως πατράδα στην εποχή εκείνη. Το παιδί αυτό θα γίνει δικαστής και δικαστής. Ορεινευόταν πάνω στις έδρες και να τσακίζω τους κακούς και τους εχθρούς κλπ. Και κάποια στιγμή όταν μπαίνω στη δουλειά, κρυφά βέβαια, δεν μπορώ να πω τίποτα τον πατέρα μου, ξέρεις, δουλεύω στο φως, όπου το φως, Πειραιός 9-11 στην Ομόνια, αυτός ο γίγαντας, Θόδωρος Νικολαίδης, του αντίπα του στρατοπέδου, έτσι, με παίρνει το χεράκι και με πάει. Στο πρώτο όρμο του Ιουπτηρίου, Πειραιός 9-11, είναι η βραδινή, η παλιά καλή βραδινή, του αείμνης του Τζόρτζη Αθανασιάδη. Και με πάει και στη βραδινή, όπου μου βγάζει ο Τζόρτζης προσωπικά 1000 δραχμές αμοιβή. Δηλαδή, σημερινά 3 ευρώ. Αλλά δεν δώσει άλλη αξία τα λεφτά. Όταν λοιπόν ο πατέρας μου αρχίζει και καταλαβαίνει ότι κάτι γίνεται με τον μικρό, ότι αρκεί τα βράδια, ότι εξαφανίζεται κλπ. Όταν λοιπόν μπαίνω πια στο Πανεπιστήμιο, έχω το κεφάλι μου ήσυχο και ξέρει, τώρα έχω ελευθερότητα που θα με πειράξει. Κάποια στιγμή όμως, εκεί η τύχη με ήττα αδιανόητα σιωπηλή και αναπάντα εμφανιζόμενη ξέρει, έμαθε να διπερώνει τις υποθέσεις ανάλογα με τα γούστα και τις ωρέξεις της. Αυτός είναι ο πρόλογος του δοκιμαστικού κομματιού που μου έβαλε ο διευθυντής του Έθνους, ο μεγαλύτερος εφημεριδάς όλων των εποχών στην Ελλάδα, Αλέξανδρος Βιλμπόπουλος, θυμίζω με σημερινή μεταπολίτευση, ηλεκτροδιοκτήρια μεταπολίτευση. Μεγάλη λαϊκή επαγγελματινή, συν έθνος ταμπλόιτ, ιδρυτής. Γιατί λένε ότι πρέπει να είμαστε άνθρωποι και δεν μας νοιάζει αν άλλο είναι το Βούδα, το Βούδα, το Ισλάμ, οτιδήποτε. Εκεί λοιπόν, στα 19 μου, πιτσιρίκι πάλι, φεύγει από το έθνος, το έθνος ολόφρεσκο, καινούριο, ένας που έχει υπογράψει για να κάνει πρόσβαση ραντεβού, αποχωρεί για να κάνει ρεπορτάζ Πασόκοντα σε μια άλλη εφημερίδα που άνοιξε κλπ. Και έξαλλος ο Φιλιππόπουλος τηλεφωνεί στον διευθύντα αθλητικού, τον αείμνηστο Χρήστο Σβολόπουλο, τον ιδρυτή των αθλητικών σελίδων στον ελληνικό τύπο. Ο Σβολόπουλος δούλευε στο βήμα του παλιού του Χρήστου Λαμπράκη και τότε του λέει: Κύριε Λαμπράκη, ξέρετε, τηλεφωνούν συνέχεια και ρωτάνε πότε παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ποδηλατοδρόμιο. Να βάλουμε την ώρα. Παιδί μου, ντροπή, οι μπάλες στο βήμα. Και πήγα και φάγανε πολλά κλπ. Μπήκε ένα κομματάκι, την εβδομάδα πήγε το αποτέλεσμα, την τρίτη εβδομάδα πήγε μετά το αποτέλεσμα και έτσι ξεκίνησε το αθλητικό ρεπορτάζ. Τηλεφωνεί λοιπόν ο Φιλιππόπουλος και κατακεραυνώνει τον Σβολόπουλο. Έφυγε άνθρωπος από το έθνος, το δικό μου. Ντροπή σου, έχεις ευθύνη κλπ. Θέλω να μου βρεις ένα παιδί, πιτσιρίκι, φοιτητή, που θα θέλει να πάρει σύνταξη στη δουλειά αυτή. Τηλεφωνεί ο Σβολόπουλος στον Θόδωρο Νικολαίδη και του λέει ο Θόδωρος, έχω εγώ ένα παιδί. Ξέρει γράμματα, πήγε στην οπτική. Θα στο δώσουμε με βαριά καρδιά, να μην μου το πάρει. Ας μου γράφει και στο φως. Και πάτω. Και έτσι ξεκινάει οριστικά και αμετάκτητα η καριέρα μου σε αυτή τη δουλειά. Όπου όταν πια προσλαμβάνομαι, έπαιρνα 1000 δραχμές από τον Τζόρτζη Αθανασιάδη στην Βραδινή. Και 1000 δραχμές, 6 ευρώ δηλαδή σημερινά, μπορεί να είναι ο Θόδωρος Νικολαίδης. Και πάω στον Φιλιππόπουλο και σκεπτόμενος πονηρά, λαμόγια που λένε και η σημερινή μου λέει, είπα ή τώρα ή ποτέ ή θα γίνω δημοσιογράφος κανονικός επαγγελματίας, όχι γύρω-γύρω ψηφικατζής ή σταματάω να ασχοληθώ με τη σχολή μου, να εκρυφήσω κλπ. Κλπ. Και στα γύρω της αμοιβής, έχω πάει με κουστούμι, γραβάτα κλπ. Να δείξω ότι είμαι ένα πιτσιρίκι το οποίο είναι περιφερόμενο. Δήθηκα κανονικά, κουστούμι, γραβάτα, στα 19. Και του λέω, είπαμε για τα λεφτά. Δεν θα κάνει αυτό και αυτό. Με έκανε να γράψω ένα δοκιμαστικό κείμενο, το οποίο ξεκινάει σήμερα νωρίτερα. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Το Αλτσχάιμερ νομίζω ότι πολύ αργότερα θα μπορέσει να με εμποδίσει την ιστορία αυτή.
Η τύχη αδιανόητα και οφειλή και αναπάντητα εμφανιζόμενη ξέρει, έμαθε να την περώνει τι υποθέσει ανάλογα με τα γούστα και τι ωρέξει τη. Έτσι αυτή η τύχη, η τυφλή, διάλεξε το γιο ενό παπά από το Βόναργο, το Θανάση Δημόπουλο, να πάει από τα Αλόνια στα Σαλόνια. Με τα γραφή του ομάδα εγώ τώρα. Ήταν το κείμενο μπροστά στον Φιλιππόπουλο για να μπροστά του για να δει αν πιάνει το χέρι μου, δεν πιάνει. Μου είπε λοιπόν, μπράβο, προσταμπάνησε. Και μετά λέω: Οκ, θα κάνει αυτό και αυτό και αυτό. Και λέω: Οκ, τι λέει, θα τα πάρω. Και του λέω: Αν περάσει για πιτσιρίκι πάλι και μου πάρει κανένα χιλιάρικο. Δεν έχει νόημα, θα έχω δει από εκεί. Και μου είπε τότε 24.000 δραχμές. Τα χίλια που έπαιρνα. Λοιπόν, έπαιρνα τον πατέρα μου. Δεν μπορώ πια να είμαι κρυφά, να φεύγω τις νύχτες κλπ. Ο πατέρα μου, Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά. Οξύ έφραγμα του μυοκαρδίου. Βαθύ καραμαλικό του παππού Καραμαλή, του καλού Καραμαλή, τα φρύδια. Λέει το δικό μου το παιδί στο έθνος. Το έθνος είναι του Παπανδρέου και του Φλωράκη. Λέω αξιόχι, λέει, εμένα δεν με νοιάζει. Με τον Παπανδρέου και τον Φλωράκη. Εμένα νοιάζει. Αυτό το πράγμα αγαπάω τα σπορ, τα λατρεύω, πεθαίνω, κλαίω για αυτά. Και δεν με νοιάζει το Φλωράκη ο Αδρέας. Το δικό μου το παιδί. Το δικό σου παιδί τι έχει. Δεν πήγε ακόμα, δεν ξέρω ακόμα το έτσι, ξέρω εξήχη. Λοιπόν, τι είναι συγκλινικό το παιδί σου. Ξερός, Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά. Και ολοκληρώνεται αυτός ο τέλειος κύκλος, όταν κατάλαβε ότι αυτό το παιδί είναι ξεροκέφαλο, υποτροφιούλα, υποτροφιάρα και εγκληματολογία στα Αμερική. Μου βάζει τίποτα να κεράσει πάλι κατσίκια, μια ξέρω εγώ, να χαρεί για το γιο. Λοιπόν, και τι λέω εξής, δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Για εγκληματολογία και τρέχεις. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό. Λοιπόν, ήδη πληρώνω καλά και ξέρω ότι αυτό είναι ο δρόμος μου. My way. Δεύτερο έφαγμα του μυοκαρδίου, Τζάνιο Νοσοκομείο Πειραιά. Άρχισε καιρό για να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορείς να κόβεις τα όνειρα ενός παιδιού. Όπως δεν μπορείς να κόβεις τα όνειρα του δικού μου παιδιού. Του μεγάλου που λέει εγώ, μαθηματικό. Οκ, ρε φίλε. Ή τη κόρη που λέει: Εγώ μπορώ να γίνω και ηθοποιό. Θέλω να κάνω ψυχολογική σχολή ή οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να το εννοεί, μπορεί να το εννοεί. Θέλω να πω λοιπόν για να κλείσω ότι να ολοκληρώσω την τεράστια παρένθεση ότι μακάρι να έχουν τέτοιοι άνθρωποι σαν τον Θόδωρο Νικολαίδη για να μπορούν να ανοίγουν μια πόρτα. Δεν κλείνουμε την πόρτα επειδή ο άλλο είναι του Ισλάμ και του οποιοδήποτε άλλου ή είναι άλλη ομάδα ή είναι άλλου κόμματο. Αυτά μας παράγουν. Τα κόμματα, οι ομάδες κλπ. Και τώρα έχουν πέσει όλες οι γραμμές, δεν υπάρχουν κόμματα. Βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, και με συγχωρήστε μου την υπέρβαση, βλέπουμε την για πρώτη φορά αριστερά να βλέπουμε πιο σκληρά μέτρα από την πολύ σκληρή δεξιά. Λοιπόν, έχουν καταρρεύσει τα πάντα. Γι' αυτό αυτός ο τόπος έγινε έτσι. Και κλείνω όλη την τεράστια παρένθεση, ήθελα να τα πω. Για να καταλάβετε ότι απλώς κυνήγησα το όνειρό μου. Το κυνήγησα πάρα πολύ. Στον χώρο το πρώτο που σας είπα και στον χώρο το δεύτερο, όταν το πήγα στο λιβάνι, ξεκινάω ότι τα πρώτα βιβλία, όλοι μου λέγανε, ενώ βιβλιοπόλες, άλλοι γύρω-γύρω, τι δουλειά έχει Αλέπο στο παζάρι. Λες και εδώ γράφει ότι εγώ ξέρω μόνο τα πέναλτι ή ξέρω μόνο τα offside. Λοιπόν, και με εμποδίσανε και μου λένε, άστο μου, εσύ είσαι τραυματικός, μια χαρά είσαι. Λοιπόν, κυνήγησα και εκεί το όνειρό μου, λυσασμένα. Ας βοηθάμε τους ανθρώπους που μπορούν να κάνουν κάποια πράγματα και για τους νεότερους κυρίως, ας κυνηγάνε το όνειρό τους όσο και να ματώσουν. Θα πέσουν, θα ματώσουν, θα ξανασηκωθούν. Πρέπει να σηκωνόμαστε. Αν δεν σηκωθούμε, καταρρεύσαμε.